τιμούμε έτσι τη μακρά διαδρομή του. Δεν είναι τίποτα άλλο από μια απόδειξη της διαρκούς αναζήτησης, της δύναμης που κρύβει η θέληση και του αποτελέσματος που φέρνει η αφοσίωση. Του απευθύνω το ίστατο χέρι ως φίλος, το μόνο από και ως θαυμαστής. Γιατί αν και συχνά βρεθήκαμε απέναντι, μείναμε πάντα στην ίδια όχθη του διαλόγου. Μέτρο της δημοκρατίας και του πολιτισμού, άλλωστε, δεν είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε αυτούς που συμφωνούν μαζί μας, αλλά η στάση μας απέναντι σε όσους μπορούν να διαφωνούν μαζί μας και ενίοτε να μας προκαλούν με την καλή έννοια. Και ο Κυριάννης ήξερε να προκαλεί καλύτερα από τον καθένα. Γεννημένος εδώ, στη Θεσσαλονίκη, το 1942, μεγάλωσε σε μια περίοδο που η πατρίδα πάλευε να εκουλώσει τις πληγές του εμφυλίου. Γι' αυτό και η φωνή του έβγαινε μέσα από την ίδια του τη ζωή, όταν μιλούσε για συμφιλίωση. Το ίδιο και όταν αποφάσισε να αποκαταστήσει την ιστορική μνήμη, δίνοντας στην εβραϊκή κοινότητα της πόλης τη θέση που της αξίζει, όπως και όταν θέλησε να δώσει τη δικιά του πνοή στα κοινά ο Δήμαρχος. Όλοι ξέρουμε τη διαδρομή του. Σκέφτομαι όμως τώρα αυτό που αισθανόμουν, αυτό που ένιωθα κάθε φορά που τον συναντούσα. Ότι δηλαδή ο Γιάννης Μουτάρης με τον τρόπο του ενσωμάτωνε την παράδοση στη σύγχρονη εξέλιξη. Όχι μόνο ως επιχειρηματίας, αλλά και ως άνθρωπος. Υπήρξε ταυτόχρονα βλάχος, όπως έλεγε, αλλά και κοσμοπολίτης. Υπήρξε σαρδονικιός, αλλά ταυτόχρονα Ευρωπαίος. Υπήρξε ένας υπολόγος μπροστά από την εποχή του, μέσα όμως στην πολύβουλη πόλη. Υπήρξε ένας αιώνιος έφηβος με σκουλαρίς. Και αυτές οι πολλές ταυτότητες στο ίδιο πρόσωπο, νομίζω δίνουν την ιδανική απάντηση σε όσους αναρωτιόνται στις μέρες μας για τις δίθεν απειλές της πολυπολιτισμικότητας, για τις παλιές αξίες που τάχα χάνουμε ή για τον πατριωτισμό που κάποιοι τον περιορίζουν στο μίσος προς τους άλλους αντί να τον ανοίγουν στην αγάπη για την Ελλάδα. Το Λιακακοχώρι, λοιπόν, έγινε η πρωτεύουσα της αληθινής σύνθεσης και σε ευχαριστώ, Στέλιο, που μου έδωσε την ευκαιρία να επισκεφθώ το Λιακακοχώρι, αυτόν τον τόπο που τόσο αγάπησε μαζί με τον Γιάννη τον Κουτάρη πριν από λίγους μήνες. Και αυτός είναι και ο λόγος που τον αποκαλώ ευπατρίδη της καθημερινότητας, έχοντας στο μυαλό μου όλες εκείνες τις αρχές που ο Γιάννης τις μετουσίωνε σε συμπεριφορές της εποχής μας. Έτσι άλλωστε μπόρεσε να συνομιλήσει όσο λίγοι με τους νέους, πολύ περισσότερο όταν αυτές είχαν τη βαθιά σφραγίδα και της δικιάς του νικηφόρας αναμέτρησης με τους προσωπικούς του δέντρους. Ένα μέτωπο και μια πτυχή του βίου του που αξίζουν τον παντοδυνό σεβασμό όλων. Η υπερβολή είναι ίδρυς, έλεγε και ξανά. Και ο μόνος δρόμος για την κλήθρωση περνάει μέσα από την ταπείνωση. Η μεγάλη του κατάκταση είναι ότι αυτά τα λόγια δεν ακούστηκαν ποτέ ως μια στεγνή συμβολή, αλλά ήταν μια μεταφορά εμπειρίας με το βάρος και την εμβέλεια μιας εξομολόγησης για την τροτότητα ως πηγή δύναμης. Γνωρίζω καλά ότι απεθανόταν τον όρο πρώτη, επιμένοντας ότι δεν ήθελε κανείς να του μοιάσει. Κι όμως, αποτέλεσε πρώτη, όχι μόνο για όσα πέτυχε στο επιχείρημα και στην πολιτική, αλλά κυρίως γιατί εξάγωνε την Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα της τόλμης και της αυτοπεποίθησης, προσφέροντας στην κοινωνία ένα άρωμο έντονο και ξεχωριστό και μια γεύση ακόμα πιο δυνατή από τα κρασιά του. Καλό ταξίδι, φίλε Γιάννη. Όλοι σε αποχαιρετούμε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη.